Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται? Καλά. Ερωτικός μετανάστης από Μόσχα. Ποιος είσαι? Ερωτικός μετανάστης από Μόσχα. Μου νόδουλος ο λεγόμενος. Λοιπόν, το έχεις θεραπεί, δεν είναι. Το λες με τρόπο. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν. Είναι και το MeToo. Αυτές τις λέξεις δεν τις λέμε πια τώρα, τα μου νόδουλος και αυτά τι είναι τώρα. Ναι, σεξιστικό, ξέρω. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω μια απλή παρατήρηση και θα πάω στο κυρίως θέμα. Δεν λέμε καλησπέρα μετά τις 12. Η εσπέρα είναι η δύση του ήλιου, ρε παιδιά. Πού βλέπεις τη δύση εδώ? Αυτά μόνο, το αποφασίζεις μόνος τώρα εσύ. Πάμε στο επόμενο σημαντικό θέμα. Τα μουνόπανα του κερατά. Οι ξεφτυλισμένοι πουστράδες, οι οποίοι βγαίνουν και κοροϊδεύουν τις απεργίες, ενώ κάθονται στα σπίτια τους και ξύνουν τα αρχίδια τους στο καναπέ τους κάθε μέρα και είναι απλοί εργάτες, κακομύριδες και δεν καταλαβαίνουν πού πρέπει να πάει ο κόσμος για να γίνει καλύτερος. Και κοροϊδεύουν αυτούς που βγαίνουν και του λένε βολεμένους και ότι έχουν κάτσει σε μια καρέκλα και τους ταΐζει το κουκουέι. Δεν ξέρω, παλιά λέγανε Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν υπάρχει. Να πάνε να γαμπηθούν. Όποιος αγωνίζεται έχει και δικαιώματα. Τα υπόλοιπα καθήκια να πάνε να γαμπηθούν. Αυτό, χαιρετώ. Ωραίο. Μετρημένο, μετρημένο, μπράβο. Πολύ μετρημένο. Πρώτη φορά τα λέω έτσι, μετρημένα. Χθες που είχε απεργία, δυστυχώς για εμένα δεν απέργησα. Το σκέφτομαι όλη μέρα σήμερα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Και δεν απέργησα υπό το φόβο του τμήματος απεργίας και προφανώς δεν εννοώ το μεροκάματο. Αλλά να πω στον κόσμο ότι το τμήμα της ντροπής είναι μεγαλύτερο και αυτό που θα κουβαλάς μετά πάνω σου για όσο διαρκέσει. Οπότε να μην φοβάται και όλοι στους δρόμους ενωμένοι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να δημιουργεί ενοχές σε ανθρώπους σαν και σένα, για να δημιουργεί περιβάλλον φόβου και εκβιασμού. Οπότε μην νιώθεις και εσύ άσχημα. Το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι. Μην ανησυχείς. Είναι φτιαγμένο για να σου λέει αν απεργήσεις, περιμένουν άλλοι 100 απ' έξω. Ναι, δυστυχώς, αλλά αν απεργήσουν. Οπότε κατανοητό είναι και αυτό. Γι' αυτό είναι ο στόχος είναι να ανατραπεί. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Για τον αγαπητό Χατζηδάκη θέλω να σου πω. Σου σφυρίζω. Για να βγει, σου σφυρίζω. Για τις μανάδες που θα δουλεύουν 4 μέρες και θα κάτσουν 3. Ποιο κλάδο πήγε και έφερε παράδειγμα ο αθεόφοβος? Ποιον? Τους ξενοδοχοϊπάλληλους. Εσείς το βάλατε. Για μια μητέρα θέλει να βλέπει τα παιδιά της την Παρασκευή και να τα βλέπει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τυχαίνει να μην έχει συνδικάτο, θα της πούμε η επιχείρησή της, ξέχασέ το. Θα το κάνει η άλλη μητέρα που δουλεύει σε ξενοδοχείο και έχει υπογράψει την κλαδική σύμβαση αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Εσύ όμως που δεν δουλεύεις σε τέτοιου είδους επιχείρηση, έχασες. Ότι ξέρεις όταν πηγαίνεις στο ξενοδοχείο, δηλαδή ξενοδοχοϊπάλληλοι κάθονται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξέρεις. Άρα, που εντωμεταξύ κυρίως τότε δουλεύουνε. Αυτό λέει δηλαδή οι ξενοδοχοϊπάλληλοι. Ποιοι αυτοί που Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όταν πάμε, ας πούμε, είναι self-service στο ξενοδοχείο. Πάντως γενικώς, ένα παιδί δεν είναι ανάγκη να βλέπει και κάθε μέρα τη μάνα, είναι αρκετό να τη βλέπει τις Παρασκευές, ας πούμε, και το σουκού. Ναι, εντάξει, κοίτα. Και τι έγινε αν τις υπόλοιπες μέρες δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Θα τη βλέπει την Παρασκευή. Και να σου πω, χαλάνε και σχέσεις έτσι, που χτίζεις. Όλη την ώρα τρως τα μούτρα των άλλων. Τι σχέση άμα είναι εγκομενός σου, μάνα σου ή πατέρα σου? Άι, συχτήρ. Κοίτα, το παιδί θα έχει και το σπίτι ελεύθερο όταν μεγαλώσει, να κάνει τα εγκομενηλίκια του, να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, το παιδί, κοίταξε, το παιδί κυρίως φαγητό θέλει. Άμα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Α, στο διάλογο δώσ' τον 20άρικο να βρει. Κάτι γίνεται, ξέρω. Να αναζητήσει την τροφή του το παιδί. Θα γίνει άντρας, θα γίνει γυναίκα, μεγάλος, μεγάλη. Να προπονηθεί από πώς θα μάθει, έτσι. Αυτό. Μπράβο στον υπουργό, σκληραγωγή τη νέα γενιά. Έτσι πρέπει. Πήξαμε στους μαλθακούς φλόρους. Έτσι, έτσι. Ναι, και έτσι καταλάβαμε τα παιδιά να τα βλέπουν οι γονείς όλη μέρα και να γίνονται κακομαθημένα. Όχι, εκεί. Ναι, να παιδί μου, εκεί. Απ' την έλλειψη θα καταλάβεις, ξέρει ο υπουργός. Ακριβώς. Ξέρει, είδες. Έλα, μανάρι. Αγάπη μου, ποιος είναι? Θέλω να σου λατσάρω στα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα σου. Ούρσουλα, εσύ είσαι, χρόνια πολλά, είναι της Αγίας Ούρσουλα σήμερα. Την υφαλοκρηπίδα. Αχ, με πιάνει η υφαλοκρηπίδα μου. Όταν σε αντικρίζω. Πιάνει η υφαλοτρυπίδα μου. Όταν σε κοιτάζω. Συγγνώμη. Ναι. Το έχω και στα τουρκικά τώρα. Παρακαλώ, συγγνώμη, λάθος τσάτ. Ναι, ποιος είναι? Ο ίδιος. Α, εσύ είσαι? Ναι. Τι κάνεις? Λοιπόν, άκουσε το και πες μου πού είσαι τώρα και τι κάνεις. Ετοιμάζομαι να κατεβώ για bodybuilder. Γιατί θα σε ανάψει, άκουσε το. Γιατί το τραγούδι αυτό να είναι λυπητερό. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό. Έτσι. Δεν σε συγχωρώ. Κοίτα σε χαμλογινεζούν στην δική σου για τον Μακ Βένσον. Πες μου κι άλλο. Λίγο ακόμα. Βρουμ, κοίτα σε χαμλογινεζούν. Για βρουμ. Θα τον παίξω κι εγώ. Έτσι, έλα, φιλιά. Άντε, γεια.
Έλα, Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Θέλω να σου πω κάτι. Σήμερα έγινε μια καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας από τον πρόεδρο της Βουλής υπέρ τον Τασούλα, που δεν επέτρεψε στο Λαλίξη τον Τσίπρα να μιλήσει. Έτσι. Ναι. Αν το έκανε αυτό ο Κουτσούπα, σήμερα ο Θήμιος θα έλεγε τα δικά του. Πρώτον, δεν έχει πει κουβέντα μέχρι τώρα που τον ακούω. Όλοι μαζί να διώξουμε το Μητσοτάκη. Ψηφίστε ΚΚ, παιδιά. Θα πάμε καλά σαν κράτος, σαν έθνος. Ψηφίστε ΚΚ να διώξουμε όλοι μαζί το Μητσοτάκη. Το ΚΚ δεν μπορεί να τον διώξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε και άλλους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Εγώ προτείνω όλες οι αριστερές δυνάμεις να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης και να ψηφίσουν μνημόνια. Ποια μνημόνια, βρε. Μας έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν το έχεις μάθει. Πού ζεις, ρε. Σε άλλη χώρα ζεις. Μας έβγαλε από τα μνημόνια. Α, γιατί μας έβαλε κιόλας. Και μέσα σε αυτή τη μνημονιακή. Αυτός που μας έβαλε, μας έβγαλε ήρωας. Ήρωας, όχι, μπράβο, το όσκησε κιόλας. Το όσκησε, το βρακί σα. Μπράβο, όχι, μπράβο. Μπράβο στον Αλέξη. Κρίμα για αυτή του την κατάντια τότε. Κάτι τελευταίο μπορώ να πω από το λέγω. Βεβαίως. Δεν μου λες, γιατί πόσες φορές έχω πάρει και όταν κάνω λόγο για το αφεντικό σου δεν το έχεις παίξει ποτέ. Δουλεύεις, φίλε μου. Δεν μου απαντάς όμως τώρα, πάντα που πάντα. Όχι, πάντα... γιατί κάνεις το μάγκα με τις δουλειές των άλλων και τα αφεντικά των άλλων. Όχι, αλλά δεν σε βλέπω, σε βλέπω λίγο κότα στα δικά σου. Εγώ άστο. Ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το αφεντικό σου, το γλύφεις βλέπω. Τι προβάλλεσαι σε εκείνη η θεά και ξέρουμε το. Το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το αφεντικό σου, το γλύφεις βλέπω. Δεν βλέπω να λες κακό. Εντάξει, Καραγκιοζάκο. Άντε, νούμερο που θες να συνεργαστούν και οι δυνάμεις. Και ξέρω ότι ούτε αυτό θα. Πόσο διαφορετική δηλαδή πολιτική έχεις από το Μητσοτάκη που θες να ανατρέψεις, Καραγκιόζη, όρσε. Αν έχεις άντερα, παίξε αυτό που είπα για το αφεντικό σου. Για να σε δω λοιπόν. Ωραία κάνεις το μάγκα. Να σε δω λίγο στο αφεντικό σου πήγες και είπες, εγώ θα απεργήσω αύριο. Το αφεντικό μου, όλα τα αφεντικά καταρχήν αυτές τις μαλακίες, τις παρόλες δεν τις λέω. Όλα τα αφεντικά δεν είναι ίδια. Όλα τα αφεντικά δεν είναι ίδια. Εκεί είναι που το χάνεις, ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Ναι, καλά, εντάξει. Το χρήμα, αγάπη μου, δεν έχει πρόσωπο. Εκεί το χάνεις. Δεν θα καθίσω ποτέ σε καρέκλα που. Στο όλα τα αφεντικά δεν είναι ίδια. Χωράει και ότι ο Τραμπ, τώρα που το γνωρίσαμε, είναι διαβολικά καλός. Χωράει και ότι η Μέρκελ, είχαμε λάθος γνώμη, τώρα που τη γνωρίσαμε, είναι καλύτερη. Λοιπόν, Καραγκιόζη, όχι σε μένα αυτά. Αυτά στα μποτάκια τα υπόλοιπα εκεί πέρα στο ίντερνετ. Όχι σε μένα. Θέλω να δηλώσω ότι έχω μείνει βαθύτατα γοητευμένη από τα τηλεφωνήματα με την κυρία για την κούκλα Καλόγερο. Γιατί γοητευμένη? Να σου πω γιατί. Βεβαίως. Καταρχάς γιατί είσαι μέσα σε όλα. Από τους τράκτορες μέχρι τις κούκλες Καλογέρους, με φάνταστες ιδέες για την κατασκευή τους και τη διαμορφωσή τους. Αφού και η κυρία αναγκάστηκε να το παραδεχτεί, είστε γνώστης του θέματος που είχε πει στο πρώτο τηλεφώνημα. Το ένα πόδι προτείνω να είναι γονατισμένο προς τα πίσω, τύπου είναι κεφάτι ψωνίζεις του Βερόπουλου. Ναι. Για να κερδίσουμε και εκεί. Να κρεμάστε μια τσάντα. Έχετε δίκιο κι αυτό. Ναι, για τσάντα, ναι. Και μπορώ εγώ να φροντίσω, ας πούμε, πάνω στο τσιμέντο που θα είναι το άλλο πόδι, να έχει και τρυπούλες για να βάζετε μια ομπρέλα. Τέλειο. Τότε εσείς είσαστε γνώστες του θέματος. Καλέ, το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε αυτό συνεχώς. Εδώ είμαι στα γεμάτους Καλογέρους. Την έψησες ότι είσαι η Δήμων. Μα είμαι. Σε όλα όμως είσαι. Είμαι σε όλα η Δήμων, ναι. Αυτό είναι που με εξητάρει εμένα. Είσαι μεγάλος σατανάς. Μπράβο λοιπόν σε σένα. Κοκκινίζω, ναι. Μπράβο και στο Γιώτη στο Στράτο. Ο Στράτος ξεγήθηκε, ωραίος. Στο Στράτο πρέπει να πούμε συγχαρητήρια, έτσι. Ελπίζω να το έχει ανακαλύψει, να το έχει βάλει να τα ακούσει τουλάχιστον. Ο Στράτος λες είναι ο νέος Τσίγκρης. Αυτός χάθηκε. Χάθηκε, πάει ο Τσίγκρης, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Κύριο Μπαρλούδο Ευθύμης. Το κύριο. Μπαρλούδο Ευθύμης. Μπαλούρδο, ο ίδιος. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο εκ μέρους του κύριου Τσίκρη. Παίρνω εκ μέρους του κύριου Τσίκρη για κάτι ζωντανά που έχετε. Ναι, έχουμε διάφορα ζωντανά. Link δηλαδή τα λέμε, αν τύχει έκτακτη επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι την έχει βάλει ακόμα να τα ακούσει, αλλιώς δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο τη δεύτερη φορά. Κάπου τώρα νομίζω θα το έχει βάλει. Ναι, κάπου τώρα τρίτη φορά δεν σηκώνει. Ναι, τρίτη φορά, εντάξει. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, είδε τον Λευκορώσο Ναζί που τον πιάσανε. Ναι, λοιπόν, εγώ το συμπαθώ τον Λουκασέγκο, εσύ έχει τη γνώμη σου, δικαίωμά σου. Λοιπόν, εγώ θα δεχτώ ότι ο Λουκασέγκο που κάνανε βασανιστήρια, τον Ατάλο. Ρε φίλε, όλοι οι Ναζί από την Ελλάδα μέχρι τη Λευκορωσία, πώς τα δίνουν όλα έτσι εύκολα. Πρόδωσε όλους τους συνεργάτες του. Είπε ότι πληρωνόντουσαν από τη Λιθουανία. Ζήτησε να τον αφήσουν ελεύθερο να πάει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Και σκέφτομαι ότι όλοι οι αναρχικοί και όλοι οι κομμουνιστές, όταν πήγαιναν να του εκτελέσαν, σηκώναν τη χρονιά και λέγανε δεν θα πουλήσω τις ιδέες μου. Τι να ζει, γιατί πουλάνε τόσο εύκολα τις ιδέες.
ιδέες τους για να γλιτώσουν. Γιατί οι ιδέες τους έχουν συγκεκριμένη τιμή πάντα. Μπράβο, ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή τελικά θα παραδεχτώ τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς, τουλάχιστον αυτοί αυτοκτονήσανε. Δηλαδή, όταν μπήκε ο κόκκινος στρατός δεν είπαν εντάξει. Αν δεν ακολουθούν όμως τους ηγέτες τους, αυτό είναι το κακό. Αυτό το κακό. Λοιπόν, έγινε από στο λαρέ. Ο Μπογδάνος θα κάνει, λέει, υπερώτηση στη Βουλή για κάποιους που δεν βγάζουν, δεν χτυπάνε το εισιτήριο στα λεωφορεία. Λοιπόν, Μπογδανάκο, άκουδο το. Εγώ όταν πουλάγα παγωτό και ερχόντουσαν οι τσιγκάνοι, μου φώναζε η γυναίκα μου, Βασίλη, έβγαινα μπροστά. Έβγαινα μπροστά και έλεγα, παρακαλώ, τι θέλετε, ένα παγωτό. Ωραία, το πτάδε παγωτό, ωραία. Τους έπαιρνα πρώτα τα λεφτά και μετά τους έβαζα το παγωτό. Γιατί ξέρεις τώρα, οι τσιγκάνοι τα μπερδεύανε, θα πάω απέναντι του αμάξια. Όχι, επίσης όταν σου δίνουν παγωτό, αυτή είναι η μεγάλη μαλακία, θέλω να το καταγγείλω, ειδικά στο παγωτό. Μηχανής. Όταν στο δώσει, δεν έχεις χέρι μετά, δεν έχεις δεύτερο χέρι να βγάλεις το πορτοφόλι να βρεις τα λεφτά. Ή θα το έχεις έτοιμο στην τσέπη ακριβώς, ή θα πληρώσεις από πριν. Νόμος, τι μου το φορτώνεις στο χέρι. Λοιπόν, επειδή πουλάγα, έχω πουλήσει τόνους παγωτομηχανή, πάντα έπαιρνα πρώτα τα λεφτά, πρώτα από τους κανονικούς πελάτες. Λοιπόν, έπαιρνα πρώτα τα λεφτά τους, λέω, για να έχετε ελεύθερα τα χέρια σας, γιατί εγώ το βούταγα και στη σοκολάτα, την πραγματική σοκολάτα. Μα το σωστό παγωτομηχανή είναι με βουτιά σοκολάτα και χρωματιστό καραμελάκι. Ναι, ξαναλέω όμως, όχι από μίμηση σοκολάτας, κανονική ναι, σοκολάτα. Ναι, σωστά. Υπερδεύουμε την πούτσα με το λάστιχο. Λοιπόν, Μπογδανάκο. Γιατί, μερικοί την πούτσα την κάνουν ελάστιχο. Ναι. Θέλεις να σου μάθω τένις. Θέλω να μου μάθεις τένις. Πιάσε το μπαλάκι. Τι έγινε, καλά είσαι? Καλά, να εδώ. Αχ, ένα παιδί να είχαμε κι εμείς σαν τον γιο του Κυριάκου να μας πιάσει γκόμενους να πιέζουμε τένις. Καλά, είσαι φοβερός, διότι το συνέδριο γονιμότητας που πήγαν όλοι οι παπάδες που είναι απάνει παπάδες, γι' αυτό το λόγο γίνεται, για να βγάλουμε νέους μητσοτάκηδες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Α, να βγούνε. Πώς θα βγουν τα νέα μητσοτάκια, ναι. Τι, πώς θα βγουν, μαζευτήκαν όλοι οι παπάδες για να σου πούνε να κάνεις παιδιά. Άρα θα κάνεις κολόπεδα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, πολύ καλό. Έλα, γεια. Ναι. Κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Αποστόλε, θέλω να σε συγχαρώ για την αναφορά που έκανες για το την τον Δημήτρη. Ήσουνε εξαιρετικός. Ο Θήμιος, ναι. Μαθήματα ζωής. Μαθήματα ζωής έδωσε σήμερα. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αποστόλη, άκουσε να σου πω. Εγώ θα το πω στα ίσια. Η συγκεκριμένη οικογένεια που μας κυβερνάει είναι δολοφόνη. Γιατί καλέ? Το να βάφει κάποιος τα χέρια του ελαφρώς με αίμα δεν τον κάνει δολοφόνο. Είναι δολοφόνη. Ότι έχουν οπλισμένα διάφορα ψυχάκια σαν αστακούς και κυκλοφορούν στους δρόμους δεν τους κάνει δολοφόνους. Είναι δολοφόνη. Έρε μανία κόλλημα. Δίνουν τις εντολές. Η συγκεκριμένη οικογένεια είναι τυχαίο που δεν τους θέλουν στην Κρήτη? Δεν τους θέλουνε. Όχι, δεν τη θέλουν. Α, ας δώσουν μια ευκαιρία ακόμα, δεν ξέρουν τι χάνουνε. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε διάπλατα. Α, αυτά φοβάμαι. Αυτά δεν μπορούν. Δεν μαζεύεται. Λοιπόν, τώρα μας έχουν κατανομάσει. Είναι οι πολίτες αστυνομικοί και εμείς είμαστε οι δίθεν αγανακτισμένοι. Είναι δολοφόνοι και μέσα σε αυτό το κόμμα είναι παιδεραστές, κρυμμένοι χίλιοι δυο. Μην μιλάτε έτσι, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι όλοι έτσι, υπάρχουν και καλοί. Γιατί τους υποστηρίζουν οι καλοί? Ποιοι είναι οι καλοί? Ο Κυρανάκης, ο Μητσοτάκης, ποιοι είναι οι καλοί? Δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει ότι γενικώς όταν λέγεται αυτή η ατάκα, ότι καλό είναι να λέμε ότι υπάρχουν και καλοί. Δεν βλέπω κάποιον άλλο καλό. Αυτό, άλλο αν υπάρχουν. Δεν βλέπω κάποιον καλό και έντιμο. Δεν βλέπω, δυστυχώς δεν βλέπω. Έντιμη δεν είναι, αλλά είναι έτοιμη για όλα. Αποστόλη, σε αυτή τη χώρα πάντα προωθούνταν οι γόνοι. Συγγνώμη. Οι γόνοι πάντα προωθούνταν σε αυτή τη χώρα. Οι γόνοι, ναι. Μόνο η Δαμανάκη πάλευε να σώσει τους γόνους. Όχι, η Δαμανάκη το περίμενα. Το περίμενα τι θα το έλεγε. Βεβαίως. Γιατί μόνο η Δαμανάκη βγήκε μπροστά και είπε να προστατεύσουμε τους γόνους. Αυτή έλεγε το καλαμαράκι. Αυτό που δεν τη είπε κανείς είναι ότι οι γόνοι έτσι κι αλλιώς προστατεύονται σε αυτόν τον τόπο. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, δύο γόνοι όμως, ένας γόνος πρώην πρωθυπουργού και ένας γόνος νυν πρωθυπουργού, δεν αντέχεται, ρε αδερφέ μου. Δηλαδή, είναι ο γόνος πρώην πρωθυπουργού? Ο γιος του Αντώνη Σαμαρά. Α, ναι. Τι αυτό θα φοβάμαι είναι? Θα βγει στη Βουλή και θα λέει τα λόγια του διπλανού, θα αντιγράφει και εκεί. Α, ναι, σωστό. Αυτά φοβάμαι, θα έχουμε διπλοκαλύψεις. Ναι. Τέλος πάντων. Και να σου πω εσύ και κάτι για τον Βελόπουλο προχθές που βγάλατε. Ότι ο Σαμαράς θεωρεί, ας πούμε, ότι έχει πολιτικό κεφάλαιο και το έχει φτιάξει όνομα για να κατεβάσει και το γιο του. Ε,
βέβαια. Και θα πει κάποιο, α, είναι γιο του Σαμαρά, α τον ψηφίσω. Όρσε. Γιατί τον Κούλη πώ τον ψηφίσανε. Ο Κούλη έχει μια παράδοση η οικογένεια. Τέλο πάντων έχουν σώσει και τον τόπο. Ε, κοίταξε, σιγά σιγά θα δημιουργήσει και ο Σαμαρά παράδοση για την οικογένειά του. Ναι, 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 σίγουρα. Ε. Αυτό που έχει καταφέρει ο Σαμαρά, όχι από την περίοδο που έριξε το Μητσοτάκι. Τώρα που είχε καταφέρει να είναι λιγότερο συμπαθή από το Μητσοτακέικο, θέλει ταλέντο. Ναι, ότι ένα ταλέντο το θέλει, ναι. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κυρία Λ***η. Λοιπόν. Γνωριζόμαστε από κάπου. Δεν ξέρω. Α, επειδή μου πάτε το όνομά σας, όφυλα να σας γνωρίζω. Να σας γνωρίσω. Ελάτε, συνέγγινα, ελάτε και να σας γνωρίσω. Αυτό λέω εγώ, όφυλα να σας γνωρίζω ή όχι. Όχι, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Δεν είσαστε με τις Ναλό και το ένα και το άλλο. Με τι είμαστε. Δεν είσαστε η εταιρεία. Ναι, η εταιρεία είμαστε. Τι θα θέλατε. Να, κοίταξε Κατερίνα, εδώ το έχει. Κοίταξε να σε ρωτήσω. Εχθές απόγευμα μου είπε η κοπέλα θα ειδοποιήσει τις παραγγελίες γιατί δεν μου είχε έρθει και αυτό γιατί είχαν πει την Τρίτη. Αλλά μου ήρθανε σήμερα. Γιατί είναι... Να, γιατί είναι η Αλόη Γκρέτα μικρό το μπουκάλι και το άλλο το ρόδι είναι μεγάλο. Εσείς τι έχετε παραγγείλει? Έχω παραγγείλει ρόδι και αλόι. Όχι. Για ποια χρήση? Περίμενε. Εγώ έχω πάρει ρόδι και κουρκουμά. Κουρκουμίν. Το κουρκουμίν πήρατε. Ναι. Αλλά είναι μικρό το μπουκάλι. Το άλλο είναι μεγάλο. Έχει πέσει πέτρα εκεί. Είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Ναι, καλά. Αλήθεια. Εγώ δεν ήθελα την κρέμα. Γιατί είμαι αλλεργική και τέτοια. Γιατί σου είπα δεν θέλω. Βάλτε λίγο την κρέμα. Δεν κάνει κακό. Είναι και για τα συγκάματα. Είναι και για το σύγκαμα η κρέμα. Καλή. Καλή, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Εσείς δώσατε πολλά λεφτά. 25. Βοήθη. Κατάλαβα. Ναι, και λίγα είναι. Ναι, γιατί είναι λίγα. Τι ψηφίσατε? Εγώ Νέα Δημοκρατία. Νομίζω πρέπει να ψηφίζετε Βελόπουλο με αυτά, αν και ταιριαστεί είναι και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι Βασιλική και Νέα Δημοκρατία. Εγώ αγαπάω τον Βασιλιά. Μα πού κολλάνε αυτά μαζί, εντύπωση μου κάνει. Εντάξει, πως ο Μητσοτάκης ο γέρος έφερε τον πρώτη φορά τον Κωνσταντίνο. Σωστό, να σας ρωτήσω λίγο. Ναι. Το Βασιλιά το συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε Βασιλιά. Όλους τους αγαπώ, αλλά τον Κωνσταντίνο. Τον Κότσο Βασιλιά, κατάλαβα. Τον Κότσο. Και τα παιδιά του και όλα. Εσείς θα θέλατε να ξαναέρθει το βασιλικό πολίτευμα αν γίνεται η βασιλεία? Άμα έρθει, έρθει. Τα παιδιά του είναι εξαιρετικά. Και θα φέρουν πολλά λεφτά. Σε ποιον? Στην Ελλάδα. Θα φέρουν εταιρείες. Ναι, αλλά και ο Μητσοτάκης προσπαθεί. Γιατί αυτό που λέτε είναι κατά του Μητσοτάκη αν έρθει ο βασιλιάς. Τι είναι? Κατά του Μητσοτάκη, δεν θα έχουμε Μητσοτάκη μετά. Τι λέτε? Αφού θα έχουμε βασιλιά, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Καλά, εντάξει. Ο Μητσοτάκης είναι καλός το αγόρι μου. Και ο Μητσοτάκης δεν φέρνει λεφτά όμως. Τι λεφτά παίρνει? Δεν φέρνει, φέρνει λέω, λεφτά. Πού τα παίρνει? Δεν λέω τα παίρνει, αν είναι δυνατόν. Ότι φέρνει, φέρνει στη χώρα. Α, ναι, παίρνει, φέρνει. Έχει φέρει πολλές εταιρείες από την Αμερική και από εδώ παντού. Ναι, και κάποιους από το χωριό δεν τους ξέρεις. Ε? Και κάποιες εταιρείες από το χωριό δεν τις ξέρεις, ναι. Ναι. Πολλές όμως. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Οι αδελφές σου και οι δύο έχουν ανοίξει ένα μαγαζί σε ένα νησί και φέρνουν πολλά λεφτά αυτό το νησί. Αλλά δεν θυμάμαι που ποιο ήταν. Ποιανού αδελφές? Του Κωνσταντίνου. Η Σοφία και η Ειρήνη. Του Βασιλιά. Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει μαγαζί. Μπράβο, μάθαμε και κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό. Και έχει ανοίξει η Ειρήνη στο Μέγαρο. Τι μαζί. Έχει ανοίξει το Μέγαρο? Έχει μαγαζί η Ειρήνη. Η πριγκίπισσα. Μπράβο, το Ρινιό, είδες. Δεν είναι το Ρινό, είναι παλιό της Ειρήνης. Όχι το Ρινιό, το Ρινιό, είναι η Ειρήνη λέω, ναι. Ναι, ναι. Μπράβο, όχι, μπράβο, άρα θα φέρουν λεφτά, τι συζητάμε. Ναι, εντάξει. Αυτά είχαν μαζέψει λεφτά στην άκρη φαντάζομαι, μάλλον πουλήσαν τα μαχαιροπύρινα που σου φρόσανε. Να σου πω κάτι. Τι? Η Βασιλής είχαν φέρει στην Ελλάδα πολλά λεφτά και είχαν το εργοστάσιο. Ναι, δικά τους όμως, για τους εαυτούς τους. Όχι, για το κράτος. Είχαν εργοστάσιο με βούτυρα. Όχι, μπράβο, ναι, χρειάστηκε το βούτυρο τα επόμενα χρόνια. Το Όλυμπο, ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Και ενημερωμένοι, μ' αρέσετε. Εμβόλιο κάνατε? Έκανα και τα δύο. Ποια εταιρεία? Ποιο ήτανε? Το Pfizer. Μπράβο.
Είμαι εγώ πολύ καλή. Μπράβο, χάρηκα που σας άκουσα. Πολύ ευχαρίστηση μου δώσατε. Κι εγώ. Λοιπόν, χάρηκα. Καλή χάρηκα. Επιτυχία με τις κρέμες. Για άλλο πήραμε. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Σήμερα μας έβγαλε στην ψυχή για να το σηκώσει. Το γαμμένο. Το σήκωσα όμως. Το σήκωσες, ναι, το σήκωσες. Ο Θήμιος έκατσε και πετύχε 10 μονάδες διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Πού τις βρήκε τις 10 μονάδες ο μαλάκας ο Γουρλωμάτης? Μπορεί να μην που τις βρήκε. Επήρε το 39, πες το 40 του κάνουμε και χάρη, το 40% του 50% που ψήφιζε. Πήρε 20%. Αχ, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είσαι. Τι γαμμένο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω. Ναι, εντάξει, το γαμμένο, ναι, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είσαι όμως. Να πω, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, όχι. Εγώ θέλω να πω ότι αντί εμείς συνέχεια από το ραδιόφωνο, αυτοί που μπορούν και έχουν τη δύναμη όπως εσείς, να λένε ότι με τις λαμογές κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι οικογένειες και δεν φύγανε από την κατοχή ποτέ. Με αυτά που ανέχεστε, αγάπη μου, κυβερνάνε, άστα αυτά. Δεν τα ανεχόμαστε. Που σου φταίξαν αυτοί που κάνουν τις λαμογές. Είμαστε όπως και ο πικραμένος. Αυτοί έχουν ένα μερίδιο της ευθύνης. Ωραία τα λες. Να βγάλεις και τον πικραμένο όταν ήταν πρόεδρος, όταν ήταν πρωθυπουργός, που έκανε τέσσερις μέρες πριν, δυστυχώς δεν έχετε την ελληνοφρένεια. Τέσσερις μέρες πριν επήρε 400 Λέοπαρτ με ανάθεση από τους φίλους του Γερμανούς. Γι' αυτό έκλεγε στη Βουλή. Α, και πολύ αποτελεσματικός πρωθυπουργός. Είδες λίγες μέρες, μπαμ, έκανε έργο. Γιατί θα νόμιζε ότι κάποιος από τους 300 θα του την εφέρει. Αλλά τώρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ε? Θες να μου πεις εσύ ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι δουλειά έχει, ρε φίλε. Εντάξει, καταλαβαίνω όλη την επιχειρηματολογία. Όχι, δεν είναι επιχειρηματολογία. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, και μαλακίζονται όλοι μαζί, δηλαδή θα τους αφήσεις. Λάθη έκανε κάποια στιγμή το κόμμα και την πληρώσαμε όλοι μαζί και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Ποιο κόμμα? Το Κουκουέ. Α, τώρα γίνεις Κουκουέ. Πάντα ήμουνα. Λοιπόν. Αλλά θέλω να πω ότι. Πάντως, αν δεν έκανε αυτές τις μαλακίες του Κουκουέ, ένα από τα λάθη είναι που δεν συνεργάστηκε, ας πούμε, να, με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν έκανε αυτές τις μαλακίες του Κουκουέ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όχι. Μιλάω και σου λέω τώρα για παλιά. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά, για πολύ παλιά. Αλλά το θέμα είναι πράγματα που μου τα έλεγε ο πατέρας μου. Και ο οποίος έφυγε με το Κουκουέ στο στόμα. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να στυλιτεύουμε συνέχεια όλα τα αντισυνταγματικά και όλους αυτούς τους νόμους που ψηφίζουν αυτά τα λαμόγια που θα πρέπει αυτοί που το ψηφίζουν στη Βουλή. Δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκη. Με κούρασες λίγο. Εντάξει, κατάλαβα. Το πιάσα γενικώς. Τα πάμε. Λοιπόν. Άντε, γεια. Φιλάκια, γεια. Να πω και κάτι για τις ανοησίες που έλεγε ο Βελόπουλος προχθές. Να διευκρινίζεις για ποια μέρα ανοησίας μιλάς. Για δηλαδή, αυτό που βγάλετε εσείς στον αέρα. Αυτό που είπε προχθές. Ναι, γιατί είπε και παραπροχθές ανοησίες. Είπε και την επόμενη, είπε και μετά. Λέει, αναφέρθηκε στην βουλευτική αποζημίωση και στο ύψος της και για ποιο λόγο πρέπει να είναι εκεί που είναι κτλ. Γιατί ένας βουλευτής του Αγρίνιου, ας πούμε, νοικιάζει ένα σπίτι στην Αθήνα. Γιατί όταν λέμε 5.000, να ξέρετε κάτι που δεν ξέρουν οι τηλεθεατές. Δεν θα υπεραμιλθώ εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά 5.000 ευρώ. Ο άνθρωπος από το Αγρίνιο, την Ετωλοκρανία, θα νοικιάσει σπίτι υποχρεωτικά στην Αθήνα. Τα 5.000 είναι μέσα για τον νοικιό του. Το γραφείο ότι είναι μέσα, δεν είναι εξτρά. Αυτό λέω κάποτε έπαιρναν 9 και 10 χιλιάρικα, ήταν εξτρά όλα αυτά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί παίρνουμε 1.000 maximum. Να τα. Αυτοί που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας παίρνουν λιγότερα. Να τα. Και επίσης πληρώνουμε ενίκιο. Να τα. Εντάξει. Να. Λοιπόν, και αυτό που πέφτει ο μισθός συνέχεια και το ενίκιο όχι, ωραίο, ε. Και οι βουλευτές παίρνουν αυτά. Πολύ ενδιαφέρον. Τα ενίκια στα ύψη, οι μισθοί στα τάρταρα. Μπράβο. Είναι τα εξτρά τους. Επίσης αναφέρθηκε στα ΕΣΠΑ. Μωρή, θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Φτάνει, κουράστε. Άντε, γεια τώρα. Εντάξει. Να πω ότι και στα σχολεία έχει ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ. Τι δουλειά έχουν τα ΕΣΠΑ στα σχολεία? Άι, μωρή, που θα σας δώσουμε και λογαριασμό. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τα αγαπώ πολύ. Γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Φιλαράκι μου καλό, κάτσε να χαμηλώσω τους κουνούμαλους, κάτσε να χαμηλώσω τους κουνούμαλους, γάμω τον αντιχριστό μου, γιατί τα έχω πάρει στην γράνα, φίλε. Πού είσαι εσύ καλέ, κάθε τόσο σε έχω διεξοφλημένο. Έχω όλους να θάψω ακόμα. Αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί πήρα τηλέφωνο. Ακούω από το πρωί έγκριτους δημοσιογράφους να πούμε και. Καταρχάς είναι πλεονασμός αυτό. Οι δημοσιογράφοι είναι μόνο έγκριτοι. Ναι, ρε πουλί μου. Ακούω κάποιους από τους πολλούς έγκριτους δημοσιογράφους τέλος πάντων να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών που θα δώσουν εξετάσεις, ξέρω εγώ, και για αυτούς που απεργούν και θα εμποδίσουν τις εξετάσεις και όλες αυτές τις παπαριές. Να κάνω εγώ μια ερώτηση έτσι του αφελούς. Γιατί παραδείγματος χάρη καλεί την πίστη το Υπουργείο, δεν λέει ότι ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση.
κυβέρνηση. Ας ψηφίσουμε το νομοσχέδιο αφού τελειώσουν οι εξετάσεις και ας το συζητήσουμε να μπορεί και ο κόσμος να κάνει απεργία και το βάζει εκβιαστικά αυτή την περίοδο. Είμαι λίγο μαλάκας, πολύ μαλάκας και τα σκέφτομαι όλα αυτά, ρε φίλε. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό, μαλάκας έτσι κι αλλιώς και να μην τα σκεφτώσουν. Το ξέρω, Μπουτσούλα μου, να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά, ας πούμε, εμείς οι 60's plus, ειλικρινά ντρεπόμαστε για το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας, αδερφέ, γιατί μας πιάσανε κορόιδο και δεν παίρναμε χαμπάρι τι ετοιμάζανε. Ειλικρινά, ας πούμε, έχω απογοητευτεί, δεν ξέρω αυτή η γενιά τι μπορεί να κάνει πλέον, έτσι πως την έχουν εγκλωβίσει με μισθούς των 300, 400 και 500 ευρώ και πως θα βγει να διεκδικήσει με όλους αυτούς τους εκβιασμούς που βγαίνουν από πίσω, ρε φιλέ. Ο Μακαρίτης ο Χάρη Κλίν είχε πει ότι η Ελλάδα είναι, λέει, η μοναδική χώρα στην Αφρική με λευκούς κατοίκους. Τελικά, ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους. Το λέω αυτό γιατί 80 χρόνια τώρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τρεις οικογένειες. Αυτό το θεωρώ μεγάλη προσβολή για μένα. Αλλά τα ζώα που έλεγε και ο Λεβέντης. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν. Δεν μου λες να σε ρωτήσω για κάτι. Πότε θα ξεκινήσετε σε καμία τηλεόραση. Θα δούμε, τα συζητάμε τώρα αυτά. Θα σε αφήσουν οι άριστοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε γι' αυτό. Γιατί και να ξεκινήσουμε δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουμε. Μπορεί να πούμε τη μια εβδομάδα καλησπέρα, την άλλη καληνύχτα. Σωστό. Σε χαιρετώ, φίλε Αποστόλη, γεια. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Πήρα να δώσω, να στείλω περαστικά σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είχαν κολλήσει κορονοϊό και ήταν στο νοσοκομείο και βγήκανε. Στείλε. Στην Εροφίλη και στον Νίκο. Τους, επειδή ακούνε την εκπομπή, γι' αυτό το στέλνω μέσω εσάς. Περαστικά. Ωραία. Πολλά. Τώρα πήγανε, έχουν φτάσει. Εμείς δεν είμαστε τώρα σαν τα κούρια του κόλλου. Αυτά μας πάει άμεσα. Ούτε καθυστερείς, ούτε τίποτα. Καθυστερώ, όχι. Άμεσα, άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν να μην ξέρει, ρε Αποστόλη, ο Θύμιος ότι το άλμπουμ του Χατζηδάκη είναι το χαμόγελο της Τζοκόντας με S τελικό. Α, το βλάχο, τι είπε, της Τζοκόντα. Ναι, ναι, και δύο φορές, ρε εσύ. Κάτω παρατηρήσε, παρακαλώ. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν τα παίρνει το παιδί, δεν τα παίρνει. Εσύ βοηθάς πάντως. Λέει στις μία η ώρα, φαντάσου, αντί για να πεις τη μία. Λέει, ας πούμε, της Ελένης Μενεγάκης. Κατάλαβες, έτσι την πάτησε. Κάνει και τέτοια, κάνει και τέτοια, Έτσι την πάτησε με την Τζοκόντα, κατάλαβες. Κατάλαβα, οπότε άσο μην το πεις τίποτα, μην τον μπερδέψουμε. Δηλαδή πήγε να το διορθώσει, ας πούμε, γιατί του λέμε συνέχεια ότι άμα είναι επώνυμο, ας πούμε, δεν παίρνει σίγμα στο τέλος. Και σου λέει είναι επώνυμο, οπότε ας το φτιάξω, είναι η Γεωργία η Τζοκόντα. Η Γεωργία η Τζοκόντα και είπε να πει τη Τζοκόντα. Μην πει τη Τζοκόντα και τον κράξουμε. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτό. Η γνωστή με τα σοκολατάκια δεν είναι άλλη. Αυτή που είναι στη φωτογραφία πάνω, Γεωργία. Αυτή. Που μια γελάει, μια δεν γελάει εκεί που δεν το καταλαβαίνεις. Αυτή. Αυτή η περίεργη, Ναι. Αυτή που έχει τα δικά της. Αυτή που είναι η γογό με τα δικά της που λέγαμε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, θα λέτε εξαιρετικά, παιδιά, συνεχίστε. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο για τη χθεσινή την εκπομπή σας. Η τοποθέτηση του Θύμιου για την Δήμητρα της Λέσβου ήταν υπέροχη, το λιγότερο. Γενικότερα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο για όλη την εκπομπή και αυτό που βγάζετε, την αισθητική, το χιούμορ, την κοινωνικοπολιτική σας θέση και στάση. Και με αφορμή την, αυτό που είπε ο Θύμιος για το πόσο όμορφο είναι να προσπαθούμε να γνωρίζουμε τους ανθρώπους, εγώ ήθελα να πω ότι θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Γιατί? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Γιατί σε βρίσκω πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Με έχει εντυπωσιάσει γενικώ. Είμαι, ισχύει. Ναι. Και εγώ με εντυπωσιάζω και με γοητεύω συνάμα. Ωστόσο δεν δίναμε, μάνα μου, δεν δίναμε. Εντάξει. Έχω αποκλειστικότητα με το Ανίτα Κίτα, οπότε μόνο μέσω τη εκπομπή εκείνη θα μπορούσα να κάνουμε γνωριμία. Ανίτα Κίτα, Ανίτα Σάββατο Κυριακού. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Εγώ ήθελα απλά να εκφράσω το θαυμασμό μου. Να σου πω για το Σιριζέο που σε έπαιρνε χθες. Για μνημόνια, βρε. Μα έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν το ξέρω. Πού ζει, ρε. Σε άλλη χώρα ζει. Μα έβγαλε από τα μνημόνια. Α, γιατί μα έβαλε κιόλα. Και μέσα σε αυτή τη μνημόνια. Αυτό που μα έβαλε, μα έβγαλε ήρωα. Ήρωα, όχι, μπράβο, το όσκησε κιόλα. Ναι, το όσκησε, το βρακί σα. Μπράβο, όχι, μπράβο. Μπράβο στον Αλέξη. Κρίμα για αυτή του την κατάντια τότε. Και γενικά για πολλοί κόσμος που έχει αναποθέσει δυστυχώς πάλι τις ελπίδες στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε τι αντιεργατικά πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μπορεί να είχε μια ηθική η οποία να ήταν λίγο καλύτερη από το παρόν καθεστώς, και επειδή μπορεί να στην καταστολή να μην ήταν τόσο αιχμηρή, και σε καταλήψεις είχαν μπει, και διώξεις αναρχικών υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ και συλλήψεις. Και μια χαρά στα συμβολογραφία είχαν μπει στους πληστηριασμούς, μια χαρά είχαν στείλει τους μπατσούλιδες. Ακριβώς. Και το χειρότερο κατ' εμέ που είχε κάνει ήταν το κατά πόσο είχε σπηλώσει την αριστερά, παρότι δεν
είναι αριστερά. Και αυτό άρχισα να εναποθέσει ο κόσμος τις ελπίδες του σε αυτό το συχαμένο κατασκεύασμα πολιτικό. Μετά το πλήγμα που θα υπάρχει επί χρόνων θα είναι πολύ χειρότερο όσον αφορά την απογοήτευση του κόσμου προς την αριστερά από αυτό που ήταν με την Κολοτούμπα επί του δημοψηφίσματος στην μνημονία. Ποιο βαράει πίσω, πού είσαι τώρα, χτυπάει κάποιο με το καλέμι? Βέβαια, στη δουλειά μου είμαι. Οικοδομή? Λοιπόν, ναι, ναι, οικοδομή, εγώ κοιτάω βέβαια. Οικοδόμος, στείλε μου μια φωτογραφία ιδρωμένη. Δεν μπορώ τώρα, έχω πολύ τρίχα, έχω ξυριστεί. Όχι εσένα, μωρέ, το παιδί που δουλεύει, αφού είσαι κολοβαράς, είσαι πολιτικός μηχανικός. Κάτσε ρε φίλε, στην Ισπανία τρεις κάθονται και ένας δουλεύει. Έτσι είναι ο νόμος, τι να κάνω εγώ, να το πάω να ωραία. Στην παράδοση. Άσε τους τρεις, τον ένα θέλω, τον έναν. Εντάξει, θα τον βγάλω μετά. Οπα, οπα, οπα. Λοιπόν, να σου πω και ένα τελευταίο εδώ τοπικό. Επειδή είχε βγει ένα φελές φιλελό σε κάτι σχόλια στην Ελληνοφρένεια και έλεγε ότι δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην Καταλωνία κτλ. Ο όρος πολιτικός κρατούμενος έχει πολύ βαριά ιστορία και σημασία σε όλη την Νότια Ευρώπη, αλλά και εδώ επί εμφυλίου. Το να λέγεις πολιτικός κρατούμενος και μετά να ζητάς συγχώρεση γλύφοντας τα αρχίδια της κυβέρνησης για να σε απελευθερώσουν και να βγεις έξω και να μην έχεις κατηγορίες, δεν λέγεται πολιτικός κρατούμενος. Κολοτουμπέιρο λέγεται. Κολοτουμπέιρο. Εγώ ξέρω και το άλλο, το Ταρζανίτο. Ταρθανίτο. Και Ταρζανίτο. Λοιπόν, πάω να σου βγάλω το φίλο φωτογραφία, θα σου στείλω με email. Το Ταρθανίτο ξέρεις τι είναι, έτσι? Όχι, για πες. Έλα τώρα. Α, αυτό που πάει πέρα δόθε από κάτω. Αυτό. Κατάλαβα. Κυρίως όταν είσαι αξίριστος. Εντάξει, το πιάσω το υπονοούμενο. Μανάρι. Πάω να σου βγάλω το αγόρι φωτογραφία. Περιμένω, άλλη. Γεια. Καλησπέρα, τρελό μου αγόρι. Μπόπα, καλησπέρα. Εδώ ταξιτζή κομμουνιστή, μην το ξεχνά αυτό, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε με, αγόρι μου. Είχα πάρει στο ταξί κάποιον και μου είπε ότι ο Θήμιος κάποια στιγμή ήταν συνασπισμός. Μετά έγινε ΚΚ. Α, να τα, ορίστε, ρε, έχουμε ντοκουμέντα. Περίμενε. Εάν ισχύει αυτό, Θήμιο, πρέπει να ξέρει ότι είναι προτιμότερο να γίνει κομμουνιστή και να μείνει κομμουνιστή όπω είσαι εσύ, παρά να γεννηθεί κομμουνιστή και να μείνει κομμουνιστή. Όπως είμαι εγώ. Γιατί με το να γεννηθείς είμαστε στάσιμοι. Με το να γίνεις αυξανόμεθα και πληθυνόμεθα. Άρα ευχαριστώ το Θεούλη που σου βάλε μυαλό γρήγορα και να ξέρεις, επειδή είσαι και λίγο άθεος από ό,τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεούλης έστειλε στη γη τον Χριστό, ο οποίος ήταν ο πρώτος κομμουνιστής. Μισό λεπτό, ο Θεός δεν μας έφτιαξε. Ναι. Ή εμείς φτιάξαμε το Θεό. Αυτό λίγο να απαντήσουμε. Όχι, φίλε. Αυτό να απαντήσουμε. Λέω. Εμείς φτιάξαμε το Θεό. Περίμενε. Πάντως θες να το κάνω και καλύτερο. Υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει. Πες τον όπως θέλει, δεν έχει σημασία. Αλλά ο Θεούλης έστειλε στη γη το Χριστούλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος κομμουνιστής. Θες να το κάνω λίγο καλύτερο. Για πες μου. Πριν από συνασπισμός ήταν και Πασόκ. Έλα, μανά μου! Αγάπη μου εσύ. Λοιπόν, άκου πώς θα το ξεκινήσω. Από αυτά τα homo ούκανο, γιατί είναι homo sapiens και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και είναι homo ούκανα και μάλιστα εργάτες, βιοπαλαιστές, δεν ξέρω τι σκάτα έχουν στο μυαλό τους. Να πάνε λοιπόν να δηλώσουν στους εργοδότες τους όσοι δουλεύουν και δεν είναι άνεργοι, έτσι. Γιατί περισσότεροι είναι άνεργοι, είμαι σίγουρος, όπως η πλειάδα του ελληνικού λαού. Να πάνε να δηλώσουν λοιπόν αυτά τα ούκανα ότι δεν θέλουν να δουλεύουν ούτε 8 ώρες ούτε να πληρώνονται για τίποτα. Ούτε για υπερορίες, ούτε για τίποτα να στηρίξουν τον νόμο του Χατζηδάκη, του Κούλη και της δεξιάς. Δεύτερον, θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα αυτές τις μέρες που έγινε το χαμό με αυτό το συνέδριο της υπογονιμότητας. Σου μιλάει άνθρωπος που η γυναίκα του έχει κάνει έξι σωματικές, έτσι. Yeah. Και εκεί της πουτάνας γίνεται. Καλό μαγαζί και συμβαίνα καλά μαγαζιά και έχω προχωρήσει και σε υιοθεσίες που δεν μπόρεσα να κάνω. Άλλο μπουρδέλο εκεί. Καλά σε έχει πάει, καλά σε έχει πάει. Καλώντας που έχει πάει. 32 χιλιάρικα που φάγανε οι γιατροί και δεν κλαίω τα λεφτά. Πολύ καλά. Να πας σε ένα συνέδριο για τη γονιμότητα. Εκεί θα σε στηρίξουν πάρα πολύ. Άκου τώρα. Θα σου δώσουν και τα 32 πίσω. Έλα, Μπουτσούλ. Έλα. Να σου πω, τον καιρό που δούλευα πριν πάθω το ευτύχημα, ξέραμε ρε παιδί μου κάποιες εποχές του χρόνου. Είχαμε τα σίγουρα τα 8 ώρα μας πληρωμένα κανονικά. Καλά, εγώ στη δουλειά που έκανα δεν υπήρχε 8 ώρα, αλλά ήταν 1500 το μήνα σίγουρα. Και όταν είχε δουλειά, παίρναμε τα εξτραδάκια μας. Αυτά τα χωράμε στην άκρη και τα βάζαμε, ξέρεις, για καμιά διακοπή, ξέρεις, καμιά πουστο δουλειά και τέτοια πράγματα. Όπα, τώρα μιλάμε. Τι πουστο δουλειά, τι έκανες? Έχω κάνει διάφορα, ρε. Είμαι σίγουρος. Φιλαράκι μου είσαι, φιλέ. Είμαι σίγουρος ότι θα σου είμαι σίγουρος. Αλλά θέλω να πω το εξής τώρα. Τώρα τι θα μου πει το αφεντικό, δηλαδή, σε περίπτωση που δούλευα. Ότι να σου πω, τώρα που, γιατί υπήρχαν και μέρες που δεν χτύπαγε τηλέφωνο. Φίλε, καθόμασταν στη μάτρα και ξύναμε τα αρχίδια μας. Δεν κάναμε τίποτα. Αλλά το μεροκάματο, μεροκάματο. Το αφεντικό, βέβαια, στο σύνολο έβλεπε τη σούμα του αυτοκινήτου. 20 χιλιάρικα για το μήνα. Καλά ήταν. Δεν τον νοιάζαν καθώς μια εβδομάδα, γιατί τα 20 θα τα έβγαζες. Οπότε λοιπόν, τι θα μου έλεγε το αφεντικό. Α, να σου πω, κάτι ρεπάκια που σου χρωστάω.
πάω πάτα τώρα που κάθεσαι να πούμε και είμαστε πάτσι. Οπότε μένεις μπαμ στα λεφτά του οχτάρου. Έτσι εξασφαλίζεται το οχτάρο. Χωρίς τίποτα παραπάνω. Άσε τα υπόλοιπα τώρα που θα πάνε, ξέρεις πόσο δούλεψε μαύρα. Τι να σου πω, ρε φίλε, από 12 χρόνια παιδάκι δεν έχω δουλέψει 8ωρο. Το πιστεύεις? Ούτε ο Χατζηδάκης έχει δουλέψει 8ωρο. Ο Χατζηδάκης δεν έχει. Έχεις ένα κοινό με το Χατζηδάκη. Ούτε 4ωρο δεν έχει δουλέψει 8ωρο. Πάντως έχετε ένα κοινό και οι δύο δεν έχετε δουλέψει ποτέ 8ωρο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή Χατζηδάκης εγώ, έτσι. Sorry. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Δεν μου λες ο Χατζηδάκης δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήσυχα, ήσυχα, να, σε πήραν και τα σκυλιά. Είναι. Είναι. Άρα έχει ψηφίσει πόσα, 3-4 μνημόνια, 3, να πούμε 3, ας πούμε. Ας πούμε 3, γιατί του ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Ναι, έχει ψηφίσει, ας πούμε 3 μνημόνια, εντάξει. Μας έβαλε στο Δουνουτού με πλαστά στοιχεία τότε με την ΕΦΤΑΤ, μέσα στο σκάνδαλο του ΕΦΤΑΤ. Βάζανε μέσα ό,τι περπατούσε και ό,τι κολυμπούσε για εντάξει, να. Εντάξει, ό,τι μπόρεσε έκανε, ναι, τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή τώρα εντάξει, ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια να ζήσει, ας πούμε. Μην του την πέφτουμε όλοι, δε. Έχει προσφέρει έργο. Ότι έχει προσφέρει, έχει. Έχει προσφέρει έργο. Μεγάλο έργο. Και τώρα ακόμα έργο προσφέρει. Κυρίως, να το πούμε πιο σωστά, υπηρεσίες. Προσφέρει υπηρεσίες στις απειλές. Υπηρεσίες καλά αμοιβόμενες. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Αυτό είναι, ας πούμε, ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ας πούμε. Μπορεί μετά από αυτό ο άνθρωπος να θέλει να αποσυρθεί. Μην του την πέσουμε τώρα του ανθρώπου. Τώρα. Δηλαδή, να μην του την πέσουμε. Είναι άδικες έτσι κι αλλιώς. Είναι άδικες έτσι κι αλλιώς οι κατηγορίες. Είναι άδικες. Εγώ διαφώνω, βεβαίως. Γιατί έχει κι αυτός οικογένεια. Μόνο αυτός έχει οικογένεια. Ο κόσμος της εργασίας που ξεσκίζει δεν έχει οικογένεια. Αυτός έχει. Πάνω απ' όλα μετράει ο άνθρωπος Χατζηδάκης. Mm. Ο άνθρωπος με κεφαλαίο. Έλα ρε Αποστολάκη, καλημέρα ρε φίλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα. Ποιο αφιέρωμα? Για τον Άρη. Δεν το κάναμε για σένα. Ήθελα λίγο περισσότερο και για τον λόγο του Άρη στη Λαμία και για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλά, δεν βαριέσαι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Ναι, μωρέ. Και εγώ σ' ακούω δύσκολα γιατί κάθε μεσημέρι, τέτοια ώρα από την αγρύπνια, περιμένω να σ' ακούσω. Ωραία. Μόλις μετά από μία ώρα, μόλις εγώ ξέρεις. Τι, ντάγκλα, τι, μαστούρα, τι. Όχι, μωρέ, κούραση. Αλλά μόλις πάω να φτώσω, πετάγει εσύ με τις τι. Τι παίρνει τηλέφωνο αφού είσαι κουρασμένη και δεν την παλεύει. Άσε μας ήσυχους. Όχι, δεν θέλω να μ' αφήσει ούτε εσύ. Ρε, παιδάκι μου. Έλα, φιλιά από λευκάδα, ε. Τα φιλιά μου, γεια. Καλή δύναμη, γεια. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Να σου πω, ο Χατζηδάκης που όλοι του λένε αντιπολίτευση, μείζωνα, αξιωματική αντιπολίτευση, επιστημονικές οργανώσεις της Βουλής, συνδικάτα, λαός που του λένε το εργοστάσιο του είναι μπουρδέλο και αυτός λέει ότι είμαστε άσχετοι και ότι δεν ξέρουμε τι λέμε, ξέρεις ποιο μου θυμίζει. Ποιον? Το Χατζηδάκη, όταν ήταν υπουργός ενέργειας, που του λέγανε πάλι περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα τοπικά, δήμοι, επιστημονικές επιτροπές της Βουλής, ότι το νομοσχέδιο που κάνει είναι περιβαλλοντοκτόνο και έλεγε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι. Και αυτή δεν ξέρει, μου θύμισε. Συνεπής. Συνεπής και πάλι, είδες. Γιατί δεν εκτιμάμε τη συνέπεια κάποια στιγμή. Ακριβώς. Τώρα όμως είναι ότι αυτοί οι δύο μαζί μου θυμίζουν πάλι το Χατζηδάκη όταν έτρωγε κάτι φάπε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω γιατί. Ντροπή, διαχωρίζω τη θέση μου. Εμένα μου θυμίζει το Χατζηδάκη στις εκλογές του 15, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 15, που ήμασταν στο στούντιο του Α. Με το κολόχαρτο. Όχι με το κολόχαρτο, που του έδωσα να δώσει χειραψία με την κούκλα τη φουσκωτή. Αν και αυτό έδωσε. Αυτό το Χατζηδάκη εγώ θυμάμαι. Έλα, Κωστή. Έλα, έλα. Περάστε, κύριε Χατζηδάκη, γιατί έχετε πρόσκληση. Για, δεν θα, εδώ, η κυρία. Εδώ, εδώ, εδώ. Να είσαι καλά, ξεχαρμανιάστε κι εσείς. Να, ένας άνθρωπος. Να τους. Η αστική ευγένεια, προσωποποιημένη. Αυτός ο άνθρωπος που δώσε χειραψία με την κούκλα τη φουσκωτή και υπάρχει καταγεγραμμένο. Αυτός είναι που σου γαμπεί τη ζωή τώρα. Ακούσα, αγόρι μου, τι κάνεις. Έλα, τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε, τα έχω πάρει στο κρανίο, μπορώ να κράξω ελεύθερα. Άντε, κρατήρια, άμα δεν θέλω να σε πιέσω. Κράξε. Λοιπόν. Εκτός αν κράξει εμένα, έτσι, θα γίνουμε κόλλος. Όχι, εσύ να δεν σε κράζω, ρε φίλε, γιατί εντάξει είναι role play και δεν θέλω να το πάμε σεξουαλικό τώρα. Μία ώρα το μεσημέρι, είναι δυνατόν. Όχι, όχι, θα περιμένουμε, ναι. Έλα, πάμε. Α, λοιπόν, περίμενε. Θέλω να βγει κάποιος που είναι νεοδημοκράτης και να γυρίσει να μου πει για ποιο χαμένο λόγο πήγε και ψήφισε μαλάκα αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη, το Μητσοτακίου κτλ. Ποια είναι αυτή η γραμμή λαϊκή δεξιά που τον εκπροσωπεί, τι δουλειά κάνει, ποιο είναι, πού πηγαίνει, ποιο είμαι εγώ, ποιο είναι αυτό, ένα μηδέν. Ποιο είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή ειλικρινά, μπατσαρία, παπαδαριό, καταρχήση 8 ώρου, ξέρω εγώ, παιδεραστία. Όλα τα σκατά μαλάκια
μαλάκα. Πώς είναι δυνατόν, με ποια λογική, ειλικρινά, πήγε ο άλλος και λέει: αχ, να μια καινούργια ιδέα. Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν φάει τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους ξέρω. Καινούργοι, φρέσκοι. Τι φάση ρε μαλάκα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βγαίνει μόνο σε δονητή. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Όλοι πρέπει να κατεβούν στην απεργία. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το γαμμένο το έκτρωμα για κανένα λόγο. Αν είναι δυνατόν και ξεσπιένει μαλάκα η χειρότερη, και θα σε κλείσω ειλικρινά, δεν μπορώ άλλο γιατί λάθο. Η χειρότερη μαλάκα είναι ότι αυτοί οι ίδιοι τύποι προσπαθούν να σου περάσουν την ισονομία. Εμείς είμαστε οι μεταρρυθμιστές. Η ισονομία που θέλουν να περάσουν ξεκινάει από διαφορετική βάση. Αυτοί τα έχουν όλα, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Λυπάμαι. Είναι άδικο το σύστημα. Συμφωνώ. Διάλεξη πλευρά, να πήγαινε με του ισχυρού. Λυπάμαι. Ποιοι είναι οι ισχυροί, ρε μάγκα. Έλα, αγάπη μου, τώρα σε παρακαλώ. Τι νοείς, δεν καταλαβαίνω. Ο λαός ενωμένος, αυτή είναι η ισχυρή. Τέλος. Α, εντάξει, μιλά σωστά. Πες του λαό να ξυπνήσει. Απλά αυτοί νομίζουν ότι είναι εκείνοι οι ίδιοι. True story. Τα φιλιά μου. Να σου πω, το τελικό S υπάρχει στα αγγλικά. Στα ελληνικά είναι τελικό σίγμα. Τι είπα, ο τελικό S. Το είπα ο Κροατής, αλλά το λέει και ο Θύμιος. Είναι δυνατόν να μην ξέρει, ρε Αποστόλη, ο Θύμιος, ότι το άλμπουμ του Χατζηδάκη είναι το χαμόγελο της Τζοκόντας με S τελικό. Αυτοί δεν ξέρουν, εμένα θα ακούσουν. Εσένα σε ακούω, μωρό μου. Αυτό. Μόνο εσένα. Αποστολάκι μου. Μπάμπο. Ναι. Πού είσαι, Μαρή, ζωντανή είσαι ακόμα? Αϊ, μπράβο. Να σου πω, πήρα για κάτι άλλο. Εχθές έλεγε ο Θύμιος για το παιδί Σαγιάννενα που αυτοκτόνησε. Το Γιακουμάκι, ναι. Γιακουμάκι. Αυτό ήθελα να πω, ότι τον λέγανε Γιακουμάκι και εγώ είχα χύσει δάκρυα τότε. Τι να σου πω, είχα λιώσει στο κλάμα. Αυτό, αν θέλεις, πες το στο Θύμιο. Θα του το πω, θα το ακούσει έτσι κι αλλιώς, θα το έπαιζα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Εντάξει, ωραία. Άντε, να είσαι καλά. Κράτα γερά, να παίρνεις, να καταλαβαίνω τι γίνεται, Ναι, ναι, ναι. Που και πού σε έχω κένια, ξέρω εγώ. Κορονοϊοί κυκλοφορούν, καλοκαίρι, πολλές ζέστες, καμιά δυσκολιότητα, ξέρω πώς είναι αυτά. Μην πας πουθενά για ιαματικά φέτος για τίποτα λασπόλουτρα και συνηθίζεις το χώμα. Είσαι επιρρεπής, μην πας, αλλού πήγαινε, αλλού διακοπές. Αν πας, θα πας μόνο σε ιαματικό, όχι λασπόλουτρα. Την Εδιψώ θα πας διακοπές που δεν έχει τέτοια. Μόνο ιαματικά. Όχι, άκου να σου πω, πουθενά δεν πάω, γιατί δεν κινούμαι εύκολα. Ναι, άμα το ένα πόδι είναι στο χώμα, λογικό που να κινηθείς, λογικό. Τι? Λέω, άμα το ένα πόδι είναι στο χώμα, πού να κινηθείς, λογικό. Λοιπόν, άντε να προσέχεις. Γεια σου, ευχαριστώ. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.